στο βήμα ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάνης για το χαιρετισμό του. Χριστός Ανέστη σε όλους, υγεία να έχετε. Μια μυρωδιά μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση, μια όμορφη μυρωδιά μπορεί να σε κάνει να ξεχαστείς, να σε μαγεύσει, να σε κάνει να πάψεις, να σκέφτεσαι τα προβλήματα, λίγο να ξεφύγεις, λίγο να ξεκουραστείς. Αυτό είναι ο πυρήνας της φετινής 11ης ανθοκομικής έκθεσης και νομίζω μαζί με κεντρικούς θα μπορούν σε όλους μας να μας δείξουν πώς αυτή την όμορφη μυρωδιά μπορούμε να την έχουμε δίπλα μας, στο μπαλκόνι μας, στην αυλή μας. Η έκθεση πλέον έχει γίνει θεσμός. Θα ήθελα, Δήμαρχε, στο πρόσωπο του Γιάννη του Μπάγκα, να συγχαρώ όλους αυτούς τους συντελεστές οι οποίοι λειτουργούν κάθε χρόνο τους περιστιακούς για να γίνει αυτή η έκθεση. Και φυσικά στο πρόσωπό σου, Δήμαρχε, όλη τη δημοτική ομάδα η οποία τη διαφημίσει, την προβάλλει και πλέον έχουμε επισκέπτες και εκτός Καλαμάτας και εκτός Μεσσηνίας, θα έλεγα. Νομίζω, εδεσιμότατε μετά τις ευχές σας, κύριε Περιφερειάρχη, ξέρω κάθε χρόνο την απολαμβάνετε ανεξαρτήτου ιδιότητας και για άλλη μια φορά θα την απολαύσουμε όλοι εμείς και πάρα πολλοί επισκέπτες μέχρι την επόμενη Κυριακή μαζί με πολλά άλλα πράγματα που θα γίνουν εδώ. Για άλλη μια φορά ο καιρός θα μας το επιτρέψει να τα απολαύσουμε και για άλλη μια φορά συγχαρητήρια σε όλους. Να είστε όλοι καλά.